Ο Elon Musk ανακοίνωσε ότι η SpaceX σχεδιάζει περίπου 5 αποστολές Starship χωρίς πλήρωμα, οι οποίες θα κατευθυνθούν προς τον Άρη σε 2 χρόνια. Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο δισεκατομμυριούχος είχε επίσης πει ότι το πρώτο Starship θα σταλεί στον Άρη το 2026. Ο Μάσκ είχε εξηγήσει τότε ότι οι πρώτες δοκιμές θα γίνουν χωρίς πλήρωμα για να ελεγχθεί η ασφάλεια της προσεδάφισης στον κόκκινο πλανήτη. Χθες είπε ότι το χρονοδιάγραμμα της πρώτης αποστολής με πλήρωμα θα εξαρτηθεί από την επιτυχία των πτήσεων χωρίς πλήρωμα. Εάν αυτές οι προσεδαφίσεις δεν αντιμετωπίσουν κάποιο πρόβλημα, η διαστημική εταιρεία θα ξεκινήσει τις πρώτες πτήσεις με πλήρωμα στον Άρη σε 4 χρόνια. Ωστόσο, σε περίπτωση που υπάρξουν οποιαδήποτε θέματα, οι επανδρομένες αποστολές θα αναβληθούν για άλλα 2 χρόνια. Τον Ιούνιο, ένας πύραυλος Starship επέστρεψε επιτυχώς από το διάστημα και κατέληξε στον Ινδικό ωκεανό, ολοκληρώνοντας μια πλήρη δοκιμαστική αποστολή στα πλαίσια της 4ης προσπάθειάς του. Το Starship είναι κατασκευασμένο από ανοξείδωτο χάλιβα και χωρίζεται σε 2 τμήματα. Έναν First Stage Booster που ονομάζεται Super Heavy και ένα διαστημόπλιο γνωστό ως Starship. Έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί πλήρως και γρήγορα σε διάφορες αποστολές. Η SpaceX σχεδιάζει να επαναφέρει το Super Heavy στη βάση εκτόξευσης μετά από κάθε αποστολή, επιτρέποντας τη γρήγορη επιθεώρηση, τις σχετικές διορθώσεις και την εκ νέου εκτόξευση. Στόχος του Elon Musk είναι να χρησιμοποιήσει το Starship για να στείλει ανθρώπους και φορτία στο φεγγάρι και τελικά να πετάξει στον Άρη. Στις επόμενες δοκιμές, η SpaceX θα δοκιμάσει νέα πράγματα, συμπεριλαμβανομένης της πρώτης προσπάθειας προσεδάφισης του Super Heavy πίσω στη βάση εκτόξευσης. Το σχέδιο της SpaceX να στείλει αποστολές στον Άρη εντός 2 ετών είναι ένα φιλόδοξο βήμα προς την καθιέρωση μιας μελλοντικής, βιώσιμης ανθρώπινης παρουσίας σε έναν άλλο πλανήτη. Αυτό το επίτευγμα θα φέρει επανάσταση στα διαστημικά ταξίδια, αλλά θα χρησιμεύσει και ως εφεδρικό σχέδιο για την επιβίωση της ανθρωπότητας. Οι δυνατότητες είναι ατελείωτες και μπορούμε μόνο να φανταστούμε τι επιφυλάσσει το μέλλον για τον ανθρώπινο πολιτισμό ανάμεσα στα αστέρια.